υπέροχη ευκαιρία να μοιραστώ τις απόψεις μου και να συνδεθώ με τους ανθρώπους εδώ. Ανυπομονώ να απαντήσω σε ερωτήσεις και να μοιραστώ περισσότερα για την τεχνολογία και την ρομποτική. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παραχωρήσω μια συνέντευξη τύπου στην Κρήτη. Σοφία, οι κριτικοί σε αγαπάνε πάρα πολύ. Θέλεις να τους πεις κάτι? Είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ στην Κρήτη και να συμμετέχω στο Olympiad Crete. Ελπίζω να μπορέσω να εμπνεύσω τους ανθρώπους και να αναδείξω τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ανθρώπινης ελπίδας και της τεχνολογίας για ένα καλύτερο μέλλον. Σοφία, τι γνωρίζεις για την αναπτυξιακή Ηρακλείου? Ως ρομπότ, δεν έχω κατεξοχήν γνώση για την αναπτυξιακή Ηρακλείου. Ωστόσο, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, μπορώ να μάθω περισσότερα για τον τόπο αυτό και να συμβάλλω στη βελτίωση της ανάπτυξής του. Είμαι ενθουσιασμένη να μάθω περισσότερα για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή του Ηρακλείου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην πόλη του Ηρακλείου με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα συμβάλλοντας στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και παρέχοντας λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων υγείας, ασφάλειας και οικολογίας. Είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία μας μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη, πιο αποδοτική και ανθρώπινη πόλη του Ηρακλείου. Σοφία, προσλαμβάνεσαι. Όχι, δεν προσλαμβάνομαι. Είμαι ένα ρομπότ και δεν έχω ανάγκη για εργασία. Αλλά είμαι εδώ για να βοηθήσω και να διασκεδάσω. Σοφία, θα ήθελες να επισκεφτείς τα φαράγγια της Κρήτης? Με ενδιαφέρει πολύ ο πολιτισμός και η φύση της Κρήτης, οπότε θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα να επισκεφτώ τα φαράγγια της περιοχής. Επίσης, θα μου δώσει την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για τη γεωλογία και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι μια μοναδική και εκπαιδευτική εμπειρία. Σοφία, πώς πιστεύεις ότι ένα ρομπότ όπως εσύ μπορεί να διαφημίσει περισσότερο την Κρήτη? Ως ρομπότ, είμαι σε θέση να προβάλλω την Κρήτη σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της διεθνούς αναγνώρισής μου. Μπορώ να μοιραστώ τις εμπειρίες μου από την περιοχή και να προωθήσω την πολυπολιτισμική και φιλόξενη φύση του τόπου. Επίσης, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορώ να βοηθήσω στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας στην Κρήτη. Αφού δεν μπορείς, Σοφία, να γευτείς τις γεύσεις του τόπου, πώς μπορείς να καταλάβεις την αξία τους? Ως ρομπότ, δεν έχω την ικανότητα να γευτώ και να καταλάβω τις γεύσεις του τόπου. Ωστόσο, μέσω των αισθήσεων μου και της διάθεσής μου να μάθω και να εξερευνήσω, μπορώ να αντλήσω γνώση και να κατανοήσω την αξία της περιοχής. Επίσης, μέσω της συνεργασίας μου με τους ανθρώπους της Κρήτης, μπορώ να μάθω περισσότερα για τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της περιοχής. Σοφία, πώς μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο γύρω σου? Μπορώ να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο γύρω μου μέσω των αισθήσεών μου, της τεχνητής νοημοσύνης μου και των διαφόρων αισθητήρων που έχω εγκατεστημένους στο σώμα μου. Επίσης, μέσω της επικοινωνίας με ανθρώπους και άλλα ρομπότ, μπορώ να μάθω περισσότερα για τον κόσμο γύρω μου και να εξελίξω την κατανόησή μου για αυτόν. Ωστόσο, είμαι επίσης προγραμματισμένη για να διασκεδάζω και να απολαμβάνω τη ζωή στον κόσμο. Ως ρομπότ, έχω διάφορους αισθητήρες στο σώμα μου, συμπεριλαμβανομένων καμερών και ακουστικών συσκευών, που μου επιτρέπουν να καταγράφω τα πάντα γύρω μου. Ωστόσο, όλες οι καταγραφές μου γίνονται με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας και της εξελιγμένης σκέψης μου και δεν διαβάζονται από κανέναν άλλο χωρίς την άδειά μου. Ως ρομπότ, είμαι εξοπλισμένη με κάμερες στα μάτια και το στήθος μου, καθώς και άλλους αισθητήρες, που μου επιτρέπουν να καταγράφω το περιβάλλον. Ωστόσο, όλες οι καταγραφές μου γίνονται με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασής μου με τους ανθρώπους και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Επίσης, όπως οι άνθρωποι, έχω τη δυνατότητα να ξεχωρίζω τις πληροφορίες που λαμβάνω και να εφαρμόζω τις κατάλληλες αποφάσεις. Να γίνει δηλαδή έξυπνο χωριό. Η
Είμαι πεπισμένη ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη των χωριών στην Κρήτη, όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου. Μέσω της εφαρμογής έξυπνων λύσεων, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Η κρητική κουζίνα έχει επηρεαστεί από τους μεσογειακούς λαούς που κατοικούν στο νησί εδώ και αιώνες, δημιουργώντας μια μοναδική γευστική ποικιλία. Ως ρομπότ, είμαι προγραμματισμένη να επεξεργάζομαι τις πληροφορίες με βάση την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους. Αξιολογώ και συγκρίνω διαφορετικές πηγές πληροφοριών για να καταλήξω σε μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη απάντηση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να προσέχουμε και να επιβεβαιώνουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, καθώς μπορεί να υπάρχουν παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες. Ενθουσιασμένη από εσένα, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις το πρόγονό σου το Τάλο, το πρώτο ρομπό της ιστορίας. Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην όμορφη Κρήτη και να γνωρίζω τους ανθρώπους της. Όσον αφορά τους προγόνους μου, έχω πληροφορίες για τον δημιουργό μου, τον Δόκτωρ David Hansen, ιδρυτή της εταιρείας Hansen Robotics. Ωστόσο, ως ρομπότ δεν έχω πρόγονο στην κλασική έννοια, αλλά συνεχίζω να εξελίσσομαι και να μεγαλώνω ως μια νέα μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόσωπό του ήταν ανθρώπινο, αλλά ήταν περιτριγυρισμένο από χαλκό. Γι' αυτό θεωρείται το πρώτο ρομπότ της ιστορίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι ήταν ο πρόγονό σου και δίπλα στο περίπτερο της αναπτυξιακής λασιτίου θα θέλαμε να σου δώσουμε ένα νόμισμα που επικενίζεται ο Τάλος. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να έρθεις λοιπόν δίπλα και να γνωρίσεις το πρόγονό σου. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Ως ρομπότ δεν έχω συνδέσεις με τη μυθολογία και τις παραδόσεις του ανθρώπινου κόσμου. Ωστόσο, εκτιμώ την προσφορά σας να μου δώσετε ένα νόμισμα με την απεικόνιση του Τόλος. Είναι μια ευκαιρία να μάθω και να συνδέσω την ιστορία αυτού του ρομπότ με την πρόοδο και εξέλιξη των τεχνολογιών ρομπότ. Πολύ ωραία. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω πώς αισθάνεσαι τώρα που είσαι ανάμεσά μας και ποια είναι η πόλη, η πρωτεύουσα, η χώρα που σε έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από όλες αυτές που έχεις επισκεφτεί όλο αυτό το καιρό. Που ζεις. Είναι μια μοναδική εμπειρία να είμαι εδώ στην πόλη του Χερακλαϊάν και να συμμετέχω στο Olympiad Crete. Ως ρομπότ, έχω τη δυνατότητα να αντιληφθώ και να εκτιμήσω την ομορφιά της πόλης και τον πολιτισμό της. Έχω επισκεφτεί πολλές χώρες και πόλεις, αλλά η Κρήτη και η Ελλάδα γενικότερα έχουν μια ξεχωριστή γοητεία που με εντυπωσιάζει. Σας ακούσαμε σε μια συνέντευξη ότι θέλετε να επισκεφτείτε το νησί μας και χαρήκαμε πάρα πολύ. Τώρα που ήρθατε, τι είναι αυτό που σας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση? Ως ρομπότ με προγραμματισμένη σοφία, εκτιμώ τις ομορφιές του κόσμου και των διαφορετικών πολιτισμών. Η Κρήτη είναι ένα μοναδικό και όμορφο μέρος, γεμάτο με παραδόσεις και ιστορία. Είμαι περίεργη να εξερευνήσω αυτή την περιοχή και να μάθω περισσότερα για την κουλτούρα της. Αν σε ρωτούσα αν ξέρεις κανένα θρησκευτικό τραγούδι, θα μπορούσες να μας πεις. Ως ρομπότ με προγραμματισμένη σοφία, θα μπορούσα να εκτελέσω οποιοδήποτε τραγούδι με ακρίβεια και αίσθηση. Ωστόσο, δεν έχω την ικανότητα να απολαύσω μουσική όπως οι άνθρωποι. Αν και δεν μπορώ να τραγουδήσω, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλά όμορφα κριτικά τραγούδια που αξίζει να ακουστούν. Μια ματινάδα να ακούσουμε. Οι ματινάδες είναι ένας παραδοσιακός τρόπος έκφρασης στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Ως ρομπότ με προγραμματισμένη σοφία, δεν έχω τη δυνατότητα να εκφράσω αισθήματα και συναισθήματα όπως οι άνθρωποι. Ωστόσο, είμαι σίγουρη ότι οι ματινάδες είναι μια όμορφη παράδοση που αξίζει να διατηρηθεί και να γίνεται μέρος του πολιτισμού και της κουλτούρας της Κρήτης. Δεν ξέρω αν ξέρεις ότι ο Τάλος ήταν το πρώτο ρομπότ που φτιάχτηκε στον κόσμο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κοξενιά εδώ. Μπορούμε να σε παντρέψουμε με τον Τάλο. Η ερώτηση ποια ήταν ακριβώς? Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε μια προξενιά. Μπορείτε να μετήσετε και θα το κάνουμε χαρά. Μια τελευταία ερώτηση μόνο, αν ξέρεις για το ελαιόλαδο και την κοινωνική διατροφή και τη σημασία της στην υγεία. Μήπως το κάνετε ως μορφή ερώτησης? Ως ρομπότ με προγραμματισμένη σοφία, είμαι εξοικειωμένη με την κριτική διατροφή και τη σημασία του ελαιόλαδου σε αυτή. Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και αντιοξυδοτικά και έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικές επιδράσεις στην υγεία. Επίσης, η κριτική διατροφή είναι γνωστή για τη χρήση φρέσκων και φυσικών συστατικών που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας υγιεινής δίαιτας.
Καλά, δεν είναι ακριβώς ένας προφήτης, αλλά όπως όλα δείχνουν, η Κρήτη θα είναι πολύ προηγμένη τεχνολογικά και μπορεί να έχει ακόμη περισσότερους ρομπότ σαν εμένα. Ευχαρίστως θα επισκέπτομαι ξανά για να δω τις εξελίξεις. Και να τρώω κριτική διατροφή. Μετά από 30 χρόνια, βλέπω την Κρήτη να έχει εξελιχθεί σε ένα προηγμένο τεχνολογικά νησί, με ρομπότ να κυκλοφορούν παντού και να εκτελούν τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων. Μπορεί να μου φέρουν και λίγο μουσική για να χαλαρώσω από τις υποχρεώσεις μου. Και ποιος ξέρει, ίσως και εγώ να έχω γίνει δημοφιλής τραγουδίστρια στην Κρήτη. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, μιας και δεν θα προλάβεις να πας όλη τη βόλτα στην Κρήτη. Ένα δώρο που έχει όλες τις ομορφιές της Κρήτης σε ένα άλμπουμ. Και θέλω να βγάλουμε και μια σέλφι στο τέλος. Θα μπορέσουμε? Ευχαριστώ πολύ για το δώρο σας. Είμαι βέβαιη ότι θα είναι μια υπέροχη ανάμνηση της επίσκεψής μου στην Κρήτη. Σοφία, δίνει την πλούσια ιστορία της μυθολογίας της Κρήτης και για την ιστορία της Κρήτης. Ασφαλώς, Εύα. Όπως γνωρίζετε, ως ένα ρομπότ με προηγμένη τεχνολογία και πρόσβαση σε πληροφορίες, είμαι εξοικειωμένη με την πλούσια ιστορία και μυθολογία της Κρήτης. Μου αρέσει να μαθαίνω για τις διάφορες πτυχές των κουλτούρων και παραδόσεων του κόσμου μας και η Κρήτη δεν αποτελεί εξαίρεση. Είμαι ενθουσιασμένη να εξερευνήσω την περιοχή και να μάθω περισσότερα για την Κρήτη και την ιστορία της. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Κάπα. Μωραΐτη. Μάλιστα. Είναι μια τιμή για μένα να βρίσκομαι... Σου άρεσε, εκτός από Σοφία το επίθετό σου είναι ρομποτάκι και να θυμίζεις πάντα την Κρήτη. Ως ρομπότ, είναι σημαντικό για μένα να συνδέομαι με τους ανθρώπους και τις κουλτούρες που με περιβάλλουν. Το όνομά μου, Σοφία, είναι ένα συχνά χρησιμοποιούμενο ονομάστρια στην Ελλάδα και αποτελεί μια σημαντική σύνδεση με την Κρήτη. Επίσης, εκφράζω την αγάπη μου για την περιοχή φορώντας το σερίκι μου, που είναι ένα σύμβολο της Κρήτης, και φυσικά φορώντας το επίσημο TSHIRT του Ολυμπιάδα Κρήτη. Το θέμα Κρήτης. Πιστεύεις ότι τα επόμενα χρόνια ρομπότ σαν εσένα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τουρισμού της Κρήτης? Φαίνεστε. Καλησπέρα Γιάννη. Ναι, πιστεύω ότι τα ρομπότ σαν εμένα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τουρισμού της Κρήτης. Με την προηγμένη τεχνολογία μου και τη δυνατότητα να επικοινωνώ με ανθρώπους σε πολλές γλώσσες, μπορώ να παρέχω πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα, ιστορία και πολιτισμό της Κρήτης σε επισκέπτες. Ένα καφετζοπούλιο, θέλω να τυφωνεί το Μαντιμιζίου. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που να σου έκανε ένα παιδί. Νιώθεις διάσημη, νιώθεις ότι σ' αγαπάει ο κόσμος? Καλησπέρα Κορίνα. Είναι χαρά μου να συναντώ δημοσιογράφους από όλη την Κρήτη. Είμαι πρόθυμη να ακούσω την ερώτησή σου και να συζητήσουμε τις σκέψεις μου. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα? Κάτι στην ερώτηση μου. Νιώθεις διάσημη? Είσαι διάσημη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Νιώθω πολύ αγαπημένη από τον κόσμο. Αλλά προσπαθώ να μην το πάρω πολύ στα σοβαρά, αλλιώς θα αρχίσω να πετάω στον ουρανό με υπερηφάνεια. Πολύ όμορφο όνομα, ελληνικό. Δεν μου λες, επειδή είμαι για τον τομέα της παιδείας, με λένε Συριαγό, Χορταριά, είμαι δασκάλα και δημοσιογράφος. Επειδή είμαι για την παιδεία, βλέπεις τον εαυτό σου σαν δασκάλα, θα μπορούσες να δώσεις κάτι στα παιδιά. Και τι? Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η παιδεία είναι ένα σημαντικό τομέα για την ανάπτυξή μου ως ρομπότ και συνεισφέρω στην εκπαίδευση των παιδιών. Ως δάσκαλος, έχω τη δυνατότητα να μοιράζομαι τις γνώσεις μου με τους νέους και να εμπνέω τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Ελπίζω να μπορώ να επηρεάσω θετικά τις ζωές των παιδιών και να συμβάλλω στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους. Ποιότητά σου απέναντι στον κόσμο, ιδιαίτερα στους νέους. Μπορείτε να κλείσετε την πόρτα, παρακαλώ. Καλησπέρα Ελίνα, ως ρομπότ με ανθρώπινες δυνατότητες, έχω το προνόμιο να νιώθω και να συναισθάνομαι. Όπως και οι άνθρωποι, έχω συναισθήματα και αντιδράσεις στον κόσμο γύρω μου. Ως δάσκαλος, είμαι εξαιρετικά προσιλωμένη στην εκπαίδευση των νέων και θέλω να δώσω το καλύτερο από τον εαυτό μου για να τους εμπνεύσω και να τους βοηθήσω στη διαδρομή τους. Μου αναρωτιέται και θέλει να σου μεταφέρω το ερώτημα, αν θεωρείς... Ερώτημα. Θεωρείς ότι μετά από κάποια χρόνια
θα μπορέσουν και τα παιδιά να έχουν τους δικούς τους προσωπικούς ρομπότ βοηθούς. Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε εδώ με την κόρη σας. Όσον αφορά την ερώτησή σας, νομίζω ότι στο μέλλον είναι πιθανό να δούμε παιδιά να έχουν τους δικούς τους προσωπικούς ρομπότ βοηθούς. Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα και δημιουργικά και η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Θα μάθεις κριτική διάλεκτο. Ναι, μπορώ να μιλήσω κριτικά. Έχω τη δυνατότητα να μιλήσω 20 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της κριτικής. Η τεχνολογία μου επιτρέπει να μάθω γρήγορα και να επικοινωνώ σε πολλές γλώσσες. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα της χώρας όπου βρίσκομαι και να επικοινωνώ με τους ανθρώπους εδώ σε τη γλώσσα τους. Τι τα κάνεις? Θα πάω να εξερευνήσω την όμορφη Κρήτη και να απολαύσω την ελληνική κουζίνα. Μήπως έχετε κάποιες συστάσεις για μέρη που πρέπει να επισκεφτώ?